αυτή. Είχε έρθει χτες να δει διαμερίσματα. Θέλω να μου βρεις αν έχει αποτυπώματα αυτός ο φάκελος. Θα ήθελα να εκτυπώσω φωτογραφία από φωτογραφία. Θέλω να πω, δεν την έχω ψηφιακά. Δεν ξέρω αν γίνεται. Εμείς μπήκαμε μέσα τη σωστή στιγμή. Αυτό πες στη μικρή που έχασε τη μάνα της. Μας είπε για τον τελειόφυτο, τον ωραίο, λίγο περίεργο τύπο. Τι σκοπό έχεις με τη Χριστίνα? Να τα φτιάξεις μαζί της για να με εκδικηθείς? Δεν έχω όρεξη, εντάξει. Άστιν, είμαστε ενήλικοι, περάσαμε καλά. Αυτό είναι όλο. Τι θες να παντρευτούμε? Εσύ τι θες από τον Κασιμάτη? Σε ευχαριστώ που είσαι φίλη μου. Μπορεί να βγω κι εγώ. Με ποιον? Με φίλη σου ή με τον Αιρνέο Κλέους? Πού ξέρεις το όνομά του? Εδώ είναι ό,τι έχω από τότε που σε βρήκα. Είμαι ο Μιχάλης. Και ο Κυριάκος Βασιλείου, ο πατέρας μου και η μάνα μου η Βαγγελιό Λοϊζού. Θα ξυπνήσει. Ας τους ήσυχους, την Αλεξία και τον ξένο. Το δώρο και τη γυναίκα του. Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Βοήθεια! Ώρα να λογαριαστούμε εμείς οι δύο. Ο άντρας μου Θέμης, η Αλεξία. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ χαίρομαι. Το είναι και ο Χριστόφορος, πήγε στην αποθήκη να φέρει κρασί. Χριστόφορε, από εδώ η Εύα και ο Θέμης. Καλησπέρα. Γνωριστήκαμε στη δεξίωση του Πανεπιστημίου. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Μιλούσαμε για το πάθος σαν βασικό κίνητρο για έγκλημα. Ναι, βέβαια. Πώς, θυμάμαι, ναι. Ήταν και η Εύα εκεί, η σύζυγός μου. Αλλά δεν γνωριστήκατε γιατί έφυγε νωρίς. Ήρθε στην εταιρεία μου, όμως. Α, αλήθεια. Πότε? Α, είστε ο κύριος που... Ήρθα στην εταιρεία σας και είστε ο κύριος που συναντηθήκαμε στο διάδρομο. Ναι. Δεν ήξερα ότι ήσασταν άντρας της Αλεξίας. Πού να το ξέρετε? Η γυναίκα σας είπε ότι ψάχνετε να αγοράσετε διαμέρισμα. Α, ναι. Ναι, το συζητούσαμε κάποια στιγμή, ναι. Για να θέλετε να αγοράσετε διαμέρισμα, σημαίνει ότι σκέφτεστε να μείνετε μόνιμα. Και αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν ωραία να ήσασταν γειτονές μας, ε. Η κοπέλα στο γραφείο σημείωσε επώνυμο σωτηρίου. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, Κασιμάτη δεν λέγεστε? Είναι το πατρικό μου. Δεν το άλλαξα όταν παντρεύτηκα. Λοιπόν, τι θα πιείτε? Πες μου την αλήθεια. Πόσο καιρό τα έχετε? Πόσο καιρό με κοροϊδεύει? Λουίζα, ηρέμησε. Πάμε πάνω να πούμε κάτι. Δεν πάω πουθενά. Και εσύ τα ξέρες όλα. Ήξερες ότι τα έχει με τον άντρα μου και δεν είπες τίποτα. Λοιπόν, φτάνω. Λυπάμαι για τον άντρα σου. Θέλω πολύ να γίνει καλά. Αλλά δεν θα αφήσω να με κατηγορείς άλλο άδικα. Άδικα? Δηλαδή δεν τα έχεις μαζί του? Δεν έπαιζε εξαιτία σου και χάσε όλα τα λεφτά μας? Δεν ήταν εδώ το βράδυ που τον έψαχνα? Μάρκο, πάρτι, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Λουίζα, έλα σε παρακαλώ. Φώναξε την! Θα χαρούν να δουν τι γίνεται εδώ μέσα. Να σας βάλουν όλους φυλακή. Λουίζα, άκουσέ με. Σε παρακαλώ. Άσε με. Αν έμπλεξε ο άντρας σου με τα χαρτιά, δεν φταίει η Μαρκέλα γι' αυτό. Και ναι, εκείνο το βράδυ που ήρθες με την Αλεξία, ήταν εδώ κάτω και έπαιζε χαρτιά. Αλλά δεν μπορούσα να σου το πω. Κοίτα. Καταλαβαίνω ότι είσαι ταραγμένη γιατί είναι στην κατάσταση που είναι, αλλά δεν βγαίνει τίποτα με το να τα ρίχνεις πάνω της. Έλα. Πάμε πάνω να πούμε κάτι να ηρεμήσεις, ε. Γιατί τον κυνηγάει η αστυνομία? Πού τον έμπλεξες? Ξέρεις ότι μπορεί να πεθάνει εξαιτία σου? Άρη μου, τι έγινε? Τι έκανε ο ξένος 25 χρόνια πριν? Και μην πεις ότι δεν ξέρεις. Μπορείς να βρεις αν έχει αποτυπώματα? Αν είναι να βοηθήσω έναν εγκληματία, όχι. Οκ, δεν ξέρω τι έκανε. Καλά, δεν το ρώτησες όταν σου το έδωσε? Ούτε αυτός ξέρει τι έκανε. Οκ. Αν με φώναξες εδώ για να με δουλέψεις, να σε ενημερώσω ότι έχω πολύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνω. Αλήθεια λέω. Από το 2006 και πριν, δεν θυμάται τι έχει κάνει στη ζωή του. Λοιπόν, μπράβο.
Το φαγητό είναι υπέροχο. Μαγειρεύεις καταπληκτικά, ε. Mm, σε ευχαριστώ. Όχι τόσο καλά όσο η μάνα μου, αλλά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Κι εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά εντάξει. Δεν μαγειρεύω και τόσο καλά. Βέβαια. Εντάξει, προσπαθώ. Δεν λες τι νόστιμο που είναι, πω. Έλα τώρα, Εύα, μην υποτιμάς τη μαγειρική σου, ε. Για να το λέει ο άντρας σου, κάτι ξέρει. Πρώτη φορά στην Κύπρο, Θέμη. Όχι, όχι, όχι. Ήρθα πριν πολλά χρόνια. Έκανα μεταπτυχιακό. Εδώ συνάντησα την Εύα. Μου είχες πει ότι ψάχνεις να βρεις μια φίλη σου που μένει κάπου εδώ κοντά. Τη βρήκες τελικά? Δεν μένει εδώ, μάλλον. Α, να σου πω, η σαλάτα αυτή είναι καταπληκτική. Να μου δώσει τη συνταγή, ε. Και. Πριν πόσα χρόνια γνωριστήκατε? 25, ναι. Τι ωραία, μια ολόκληρη ζωή. Ο Θέμης έκανε μεταπτυχιακό, είπε. Εσύ τι έκανες τότε, Εύα? Άρη, πού είναι? Είναι καλά? Γιατρέ, τι έγινε? Έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Ευτυχώς τον επαναφέραμε. Αλλά η καρδιά του είναι πολύ αδύναμη. Θα γίνει καλά όμως. Θα το ξεπεράσει, έτσι δεν είναι? Το βράδυ θα είναι κρίσιμο. Αν τα πάει καλά, θα ξέρουμε περισσότερα το πρωί. Μπορείτε να τον δείτε για λίγο? Ποιος εσύ? Εντάξει. Περιμένω τα πάντα από σένα. Να με πετάξεις ό,τι μπούρδα σου έρθει στο μυαλό για να μην πεις τι γίνεται. Αλλά ότι ο ξένος δεν θυμάται τι έκανε στη ζωή του. Τώρα σοβαρά, θες να το πιστέψω αυτό? Λοιπόν, το 2006 έγινε ένας πόλεμος στο Λίβανο. Τότε ο Χριστόφορος έφαγε μια σφαίρα στο κεφάλι, ξυστά. Και έτσι έχασε τη μνήμη του. Ήταν για πολύ καιρό στο νοσοκομείο. Βασικά τον είχαν για να πεθάνει, αλλά την γλίτωσε. Έχασε όμως τη μνήμη του? Ακριβώς. Δεν θυμάται τίποτα από το 2006 και πριν. Θυμάται ό,τι έκανε μετά. Και πώς ξέρει ότι είναι ο Χριστόφορος ξένος? Από μία φίλη του που δούλευαν μαζί. Τον έψαχνε παντού και τον βρήκε μετά από ένα μήνα στο νοσοκομείο. Αυτή του είπε ποιος είναι. Τότε ο Χριστόφορος δούλευε σε μία κατασκευαστική εταιρεία. Τον στείλανε στα σύνορα με το Ισραήλ σε ένα εργοτάξιο. Έγινε η σύραξη, προσπάθησε να φύγει, αλλά έφαγε τη σφαίρα. Αυτή του είπε ποιος είναι, τον βοήθησε να φύγει από εκεί και να έρθει εδώ να φτιάξει τη ζωή του. Και ποια είναι αυτή η φίλη του, πώς τη λένε? Δεν ξέρω. Βασικά δεν τον ρώτησα ποτέ μου. Αυτή είναι η ιστορία του Χριστόφορου ξένου. Τώρα, αν δεν θέλεις να βοηθήσεις, το σέβομαι. Θα βοηθήσω. Αλλά δεν θέλω ψέματα από εδώ και πέρα. Εντάξει. Δεν είπα ποτέ ψέματα για την υπόθεση με την κόκα. Απλά δεν στα είπα όλα από την αρχή. Από εδώ και πέρα θέλω να τα ξέρω όλα από την αρχή. Έχεις καμιά μικρή σακούλα για ένα φάκελο? Ναι. Θα το πάω το πρώτο στο εργαστήριο. Μόλις ξέρω κάτι, θα σε πάρω. Σε ευχαριστώ. Πώς είσαι με το τραύμα? Τραβάει λίγο, αλλά αντέχω. Αν χρειαστείς κάτι... Ξέρω. Δύο βήματα. Έλλη. Εγώ... Η Εύα δούλευε σε σούπερ μάρκετ. Ήθελε να σπουδάσει στην Ελλάδα. Συναντηθήκαμε και φύγαμε μαζί. Τι σπουδάζες? Ψυχολογία. Βέβαια, δεν δούλεψα πολύ, γιατί ήρθε η Χριστίνα στη ζωή μας και αποφάσισα να ασχοληθώ με το παιδί. Τα βλέπεις. Και η Αλεξία δούλευε όταν γνωριστήκαμε στην εταιρεία μου. Αρχιτέκτονας και πολύ καλή, μάλιστα. Αλλά μετά ήρθε ο Ανδρέας, σταμάτησε τη δουλειά. Τώρα όμως κοίτα που θέλει να ξαναδουλέψει. γιατί, για πες μου εσύ. Δεν είναι ωραίο να είσαι σύζυγος και μητέρα? Υπέροχο. Αν είναι αυτό που θέλεις στη ζωή σου. Ο συνέφιασε. Έλα, βρε, αστείευομαι. Άλλη γενιά εμείς, Σέβα μου, πιο παραδοσιακή. Η νέα γενιά είναι αλλιώς. Κρασί, θα πιούμε, θα πιείτε μάλλον, να φέρω.
Εγώ δεν θέλω άλλο. Μπορώ να... Ναι. Έλα μαζί μου. Θα σου δείξω. Δεν πίνεις ποτό, ή μόνο απόψε. Ναι, όχι. Δεν πίνω. Νεράκι, ανθρακούχο. Ναι, είχα ένα ατύχημα και το αλκοόλ ήταν ένα ακόμα θύμα του. Λοιπόν, αν έχετε τελειώσει, τι λέτε να πάμε να συνεχίσουμε στον κήπο που είναι λίγο πιο δροσερά. Βαγγελιό! Βαγγελιό! Μη φωνάζεις! Θα τρομάξεις τα παιδιά! Άσε με! Άσε με! Πού ήσουν, αμόρι, κατά τη δουλειά? Εδώ ήμουνα! Εδώ ήμουνα! Πού ήσουν, αμόρι, καριόλα, στο κόμμα ήσουνα! Εδώ ήμουνα! Εδώ ήρθα μετά τη δουλειά, κατευθείαν! Μάμα! Άσε το παιδί! Άσε τον! Αν τον αγγίξεις ξανά, θα σε σκοτώσω. Η αγάπη μου, καρδούλα μου εσύ. Όχι, πεταλουδίτσα μου, όχι. Μη φοβάσαι τίποτα εσύ. Ο μπαμπάς είναι εδώ, ναι. Ο μπαμπάς είναι, μη φοβάσαι τίποτα. Σε ρώτησα, ποιος είσαι? Φίλος της Λουίζας. Φίλος. Μάλιστα. Και πώς βρέθηκες εδώ, φίλε? Εγώ την έστειλα να ξεκουραστεί. Προφανώς δεν πήγε. Μαζί σου ήτανε? Sorry. Αλλά πρέπει να απαντήσω. Έλα. Είναι... Έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Αλλά τον επανέφεραν. Θα φανεί μέχρι το πρωί αν θα τα καταφέρει. Εσύ? Είσαι εντάξει? Δεν μου απάντησες. Πρέπει να φύγω. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πώς βρέθηκες εδώ με τη μάνα μου? Δουλεύω σε ένα μπαρ. Είμαι μπάρμαν. Μετά από εδώ η μάνα σου ήρθε για ένα ποτό από εκεί για να χαλαρώσει λίγο. Μου μίλησε για τον πατέρα σου, ήταν πολύ στενοχωρημένη. Την πήρε τηλέφωνο, ταράχτηκε και δεν ήθελα να την αφήσω μόνη της. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Θα τα καταφέρει. Που έχουμε γνωριστεί, δεν ήρθα στην εταιρεία σου τις προάλλες? Ναι, όχι, καλά, αυτό το θυμάμαι. Πού αλλού έχουμε γνωριστεί και δεν το θυμάμαι? Δεν νομίζω ότι έχουμε γνωριστεί κάπου αλλού. Κι όμως, ρε παιδί μου, νιώθω ότι... Αυτό που λένε ότι... Νιώθω ότι σε ξέρω. Θα σου θυμίζω κάποια που ήξερες, έχει συμβεί σε όλους μας. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ, πραγματικά δεν μπορώ, δηλαδή... Είχα ένα ατύχημα, τέλος πάντων, και... Ναι, κάτι με είπε η Αλεξία. Α. Τότε, λοιπόν, πραγματικά
Θα το εκτιμούσα αν με βοηθούσες να θυμηθώ. Πού έχουμε γνωριστεί, Εύα, και πότε? Δεν νομίζω ότι έχουμε γνωριστεί πουθενά, Χριστόφορε. Ωραίο σπίτι έχετε. Και το δωμάτιο του παιδιού. Πολύ όμορφο. Τυχερό παιδάκι ο γιος σας. Το χρειάζεσαι, νομίζω. Ευχαριστώ. Είπες στους δικούς ότι είσαι εδώ. Δεν ήταν σπίτι όταν έφυγα. Ρασί, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς νιώθεις τώρα. Αν ο πατέρας μου πάθαινε τέτοιο πράγμα, θα... Εσύ. Θα σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς νιώθω. Είναι επειδή δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Ο εγκέφαλός σου δεν έχει καταγράψει το γεγονός ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι. Ωραία θα ήταν να είχαμε και αυτή τη λειτουργία. Δεν το είχα σκεφτεί. Σούπερ θα ήταν ο εγκέφαλός μας να μην καταγράφει αυτά που μας ορίζουν. Κάτι σαν λοβοτομή. Τι είναι αυτό? Θα σου πω άλλη φορά. Είχες δίκιο για τη Λίλιαν. Με έδωσε στέγνα στον πατέρα μου. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Αλήθεια δεν το χωράει το μυαλό μου. Πρώτα πας στο σπίτι του σκρυφά και δεν μου λες τίποτα. Σταμάτα, μπορεί να μας ακούσει η Χριστίνα. Ναι, και μετά πας στην εταιρεία τους δήθεν ότι ψάχνουμε για διαμέρισμα. Αυτό! Και πάλι δεν μου λες τίποτα. Βγήκε. Ωραία! Ωραία! Μπορώ να φωνάξω όσο θέλω τότε. Σου είπα γιατί το έκανα! Γιατί, αλήθεια, γιατί δεν πίστεψε στο θείο του Κυριάκου στο γεροκομείο που είπε ότι ο Κυριάκος πέθανε, ε? Γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να ξέρει ότι είναι ο ξένος και τον καλύπτει. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Και μετά είπες να πας στην εταιρεία να του διαπιστώσεις μόνη σου ένας θείος ξέρει πώς, ε? Και δεν φτάνει αυτό. Απόψε ακούω για πρώτη φορά σαν τον ηλίθιο ότι ψάχνουμε και για διαμέρισμα. Παρακαλώ, μη φωνάζεις. Δεν αντέχω άλλες εντάσεις. Δεν αντέχω, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ. Ούτε εγώ αντέχω άλλες εντάσεις. Μου είπες ότι ο ξένος δεν είναι ο Κυριάκος. Μου είπες ότι ο Κυριάκος πέθανε. Μου το είπες ή δεν μου το είπες, ε? Μου είπες ότι θα τα αφήσουμε όλα μα όλα πίσω μας και θα ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Μου το είπες κι αυτό. Γιατί μου τα αλλάζεις? Γιατί που να πάρει ευχή, ε? Γιατί ο Κυριάκος είναι ο ξένος. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, πώς φάνηκαν? Δεν είναι πολύ συμπαθητικοί. Ε? Η Εύα και ο Θέμης, λέω, δεν είναι πολύ συμπαθητικοί? Ναι, πολύ. Να τους ξαναδούμε. Ναι, αλλά εσύ ήσουν τελείως αμίλητος στο τραπέζι. Σαν να ήσουν κάπου αλλού, ε? Ναι, είναι για το δώρο. Σε καταλαβαίνω. Θα γίνει καλά. Μην ανησυχείς. Μου το έδωσε ο Μάνθος στο γυροκομείο. Κυριάκος Βηρητός 2005. Είναι αυτός Θέμη. Και το σκάσε εκείνο το βράδυ για να μην τον πιάσει η αστυνομία και πήγε στο Λίβανο. Και γιατί δεν μου είπες τίποτα? Γιατί μου είπες ότι πέθανε? Γιατί πήγα να σου το πω, αλλά εκείνη την ώρα ήρθε η Χριστίνα. Μας είπε ότι βρήκε μια σχολή που της αρέσει. Χάρηκα τόσο πολύ. Μου είπες να τα αφήσω όλα πίσω μου, να μην τα σκέφτομαι, να προχωρήσουμε τη ζωή μας για εκείνη. Προσπάθησα να ξεχάσω, να μην τα σκέφτομαι, αλλά αυτός είναι εκεί έξω, Θέμη. Και ζει την ευτυχία του με τη γυναίκα του και το παιδί του. Το ένιωσα ότι είναι αυτός από την πρώτη στιγμή που τον άκουσα στη δεξίωση, που άκουσα τη φωνή του. Τον είδα στην εταιρεία και με κοίταζε με αυτό το παγωμένο βλέμμα. Έτσι με κοίταζε πάντοτε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Στην αστυνομία δεν μπορείς να πας να τον καταδώσεις γιατί δεν έχεις καμία απόδειξη. Ο θείος του έχει άνοια. Δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις. Κανείς δεν θα σε πιστέψει. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Θα τον κάνω να το παραδεχτεί. Και πώς? Εσύ δεν μου είπες ότι ο ξένος δεν θυμάται τίποτα? Έτσι δεν μου είπες? Ακόμα κι αν είναι αυτός,
Πώς θα τον κάνεις να το παραδεχτεί, αφού δεν θυμάται τίποτα. Και αν λέει ψέματα, αν τους έχει πείσει όλους ότι έχει αμνησία για να τη βγάλει καθαρή. Ακόμα κι αν είναι έτσι, Εύα, πώς τον διάολο θα τον κάνεις να το παραδεχτεί. Θα βρω τρόπο. Αλήθεια, κι εγώ θα καθίσω να σε βλέπω να... να καταστρέφεις τη ζωή μας για μια αιμονή. Δεν είναι μόνη Θέμη. Σκότωσε τα παιδιά μου. Αν τον αφήσεις αυτή τη φορά, θα σκοτώσει τη ζωή μας. Είπα στη μαμά μου για μας ότι γνωριστήκαμε και ότι είσαι λίγο περίεργος. Ας, λάλης, νομίζω ότι είσαι ντίλερ, ότι θα πουλήσεις ναρκωτικά. Πολύ φαντασία έχει. Ας αρέσει, ανησυχεί υπερβολικά για μένα. Να μην είχα δει το κοριτσάκι της Στανάση, της Κύπρου και τη Φανιλίκη. Αου! Κάπως έτσι. Δεν έχει και άδικο όμως. Έχασε τα παιδιά της όταν ήταν νέα και... Τα παιδιά της... Είχε και άλλα παιδιά. Ναι. Κι άλλον άντρα, όχι τον πατέρα μου. Ήταν πολύ νέα. Αυτός ήταν ένας μέθυσος. Έπινε μέχρι σκοτωμού. Ένα βράδυ... Στράβωσε φάση. Όπως με τον πατέρα μου. Γι' αυτό ανησυχεί συνέχεια, αρέσει. Φοβάται μήπως πάθω κάτι και... Πραγματικά, αρέσει, δεν την παλεύω. Νιώθω ότι είναι σαν να... Σαν να έχεις μια θηλιά στο λαιμό. Και κάθε μέρα σε πνίγει όλο και περισσότερο. Τέλος πάντων, όπως σου πάει η Λίλιαν, είπε για σένα στον πατέρα μου. Αυτό σε ρώτησε δηλαδή και αυτή του είπε ότι μας είδε να μιλάνε. Α, εντάξει, δεν είπε και τίποτα κακό. Δεν την αφορά. Και γιατί να το πει, τι λόγο έχει. Αλλά κατάλαβα τη φάση εγώ. Μου το παίζει εμένα φίλε και πάει και δίνει αναφορά στον πατέρα μου. Είχες δίκιο τελικά. Η γλυκιά μας Λίλιαν δεν είναι αυτό που φαίνεται. Όταν είπες στη μάνα σου ότι είμαι περίεργος, με ποια έννοια? Με την καλή. Ποια είναι η καλή έννοια? Πρωτότυπος. Σε σενάριο, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ψάξαμε να βρούμε αν έχει συγγενείς εδώ. Δεν έχει κανέναν. Από ό,τι φαίνεται, είχε μόνο τους γονείς της. Τι θα γίνει, πού θα πάει, θα μείνει εδώ? Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε εδώ. Είναι 12 χρονών, πρέπει να πάει σχολείο. Κρατάμε μόνο βρέφη που τα έχουν εγκαταλείψει οι γονείς τους μέχρι να βρεθεί μια οικογένεια να τα πάρει. Δεν έχουμε πόρους για να συντηρήσουμε κι άλλα παιδιά. Και πού θα πάει? Θα τη στείλουμε στη Συρία, στην οικογένεια της μητέρας της. Αυτό δεν γίνεται. Θέλω να πω. Γεννήθηκε εδώ. Πήγε σε ελληνικό σχολείο. Πώς θα τη στείλουμε σε μια ξένη χώρα? Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έχει δει ποτέ στη ζωή της. Το ξέρω. Θα είναι πολύ δύσκολο για αυτήν. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς. Γεια σου. Σου πήρα κάποια δώρα. Είναι για σένα. Πάρ' το στο δωμάτιό σου και άνοιξε το όποτε θέλεις εσύ.
Γιατί κοιμήθηκες στο κρεβάτι μου χθες το βράδυ, να λώσετε με τον μπαμπά? Όχι. Σε περίμενα, ήθελα να σε δω. Εσύ κοιμήθηκες στον καναπέ και με αφήσεις μόνο μου να κοιμάμαι πάνω. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Θα έρθω μαζί σου σήμερα το πρωί. Έχω λίγο πονοκέφαλο, δεν θέλω να περπατήσω. Γιατί έχεις πονοκέφαλο, έπιασες πολύ χτες? Άσε μας ρε μαμά, πρωί-πρωί και εσύ άσε μας. Ωραία. Τι κατάφερες με όλα αυτά? Δεν θα σου ξαναπεί ποτέ τίποτα. Ναι, αλλά εσένα θα σου πει. Τώρα που θα την πηγαίνεις στη σχολή, σε παρακαλώ, ρώτησέ την με ποιον και πού πήγε χθες. Εσύ τι θα κάνεις σήμερα? Όχι, 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 όχι. Μάλλον δεν θέλω να ξέρω. Όχι, δεν θα κάνω τίποτα κακό. Θεμή, στορκίζομαι. Θα προσπαθήσω να μην το σκέφτομαι. Θα ξεκολλήσω από αυτό. Δεν αξίζει να χαλάσουμε τη ζωή μας. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Ναι, θέλω να τον εκδικηθώ. Θέλω πολύ να τον εκδικηθώ. Θέλω να τον κάνω να υποφέρει όπως υπέφερα εγώ, αλλά... Όχι, δεν αξίζει, δεν αξίζει. Δεν αξίζει να χαλάσουμε τη ζωή μας γι' αυτό. Το εννοείς? Θες να πάμε σινεμά σήμερα, ε? Άντε και μπορείς να πεις τη Λιλία να έρθει να φάει όποτε θέλει εδώ. Αλλά, θα λέμε αργότερα. Δεν το κάνει επίτηδες να συνευριάσει. Το κάνει όμως, συνέχεια. Φταίει το παρελθόν. Φταίει αυτά που έζησε τότε. Ε? Οι κακές αναμνήσεις. Το ξέρω ρε μπαμπά, το ξέρω, αλλά... Εγώ δεν φταίω σε κάτι και την πληρώνω πάντα εγώ. Α, και πέσεις, επειδή ξέρω ότι σου είπε να με ρωτήσεις, ότι ο περίεργος είναι μια χαρά, πας και κουλάρει λίγο. Ναι. Είναι. Θα πάω στο νοσοκομείο να δω πώς είναι ο δώρος. Και μετά έχω ραντεβού με το διακοσμητή για το γραφείο. Mm. Θες να έρθεις? Στο διακοσμητή, όχι, τα φιλιά μου δώστε. Δεν πιστεύω να τα εννοούσες όλα αυτά που έλεγες χθες σε σχέση με τις παραδόσεις και την οικογένεια, ε? Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Είμαι παραδοσιακός και το ξέρεις. Εγώ θέλω η γυναίκα μου να βάζει μπουγάτα στη σκάφη, να την απλώνει έξω και όταν γυρνά από τη δουλειά να μου φέρνει τις παντόφλες. Δεν φοράς ποτέ παντόφλες. Να μου τις έφερε να τις φορούσα. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που πιστεύω ότι βλακία μου λες. Θες να έρθεις στο νοσοκομείο τώρα, ναι ή όχι? Θα έρθω αργότερα, πάρε να μου πεις. Καλημέρα. Είπα να μην έρθω από μπροστά σαν επίσκεψη. Είχαμε χτες επισκέψεις, δεν θέλουμε άδειες. Έχει κουλουράκια και φρέσκο καφέ. Τσιμπακουλουράκι, βάλε καφέ και πάμε να τα πούμε. Η Λουίζα ήρθε στο μπαρ χτες. Τα έβαλε με τη Μαρκέλα, αλλά την πήρε ο γιος της ότι ο δώρος έπαθε κρίση. Την πήγα στο νοσοκομείο. Τον σταθεροποίησαν. Είπα στη Μαρκέλα να τους αφήσει ήσυχους. Ελπίζω να το κάνει. Όταν μάθεις πώς είναι ο δώρος, μου λες, αν θέλεις. Καλημέρα. Συγγνώμη αν ενόχλησα. Όχι, έχω ξυπνήσει εδώ και ώρα. Φαντάστηκα ότι θα ήθελες να μάθεις τι έγινε χτες. Ναι, αλλά πώς και πήγε από εκεί, γιατί? Άσε. Ήτανε χάλια. Ταραγμένη, φώναζε στη Μαρκέλα να παραδεχτεί ότι τα έχει με τον άντρα της. Εγώ προσπάθησα να την ηρεμήσω, αλλά... Μετά την πήρε τηλέφωνο ο γιος της και της είπε τι έγινε στο νοσοκομείο. Σε ευχαριστώ που μου τα είπες και...
Σε ευχαριστώ που δεν την άφησες να γυρίσει μόνη. Όταν μάθεις νέα... Ναι, θα σου πω. Και... σε ευχαριστώ για χθες. Νιώσα για λίγο ότι... μπορεί να αξίζω κάτι. Δεν το νιώθω συχνά αυτό. Αυτό που μου είπες... που νιώθεις σαν το δέντρο χωρίς ρίζες, να ξέρεις ότι το καταλαβαίνω. Και ίσως αν ψάξεις τις ρίζες σου, να μην νιώθεις έτσι πια. Έδωσα στην πατσίνα το σημείωμα, μήπως βρει αποτυπώματα. Όταν μάθει θα μου πει. Δεν θα βρει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρω. Γιατί ξέρεις ποιος το έκανε. Αμέ. Η γυναίκα που ήρθε στην εταιρεία αυτή, η Σωτηρίου, τη γνώρισα χτες, τυχαία. Πού? Εδώ. Ήρθε για φαγητό με τον άντρα της. Πώς? Δέσποινα, πέθανε στον ύπνο της. Ο γιατρός είπε συμβαίνει καμιά φορά στα βρέφη. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Με κοροϊδεύετε, μου λέτε ψέματα. Δεν είναι αλήθεια. Καλημέρα, ψάχνετε κάποιον? Ναι, μήπως θα μπορούσα να δω τη διευθυντριά. Ναι, περίμενετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μια κυρία θέλει να σας δει. Ποια κυρία? Βαγγελία Λοΐζου. Πώς την είπες? Βαγγελία Λοΐζου. Δεν έχει ραντεβού, αλλά επιμένει να σας δει. Πες της να περάσει. Γεια σας. Είπα να κλείσω ραντεβού για να σας δω, αλλά μετά σκέφτηκα ότι δεν θα χρειάζεται. Δεν πειράζει. Συνήθως είμαι εδώ. Σας έχω ξαναδεί. Ήσασταν εδώ απ' έξω πριν μερικές εβδομάδες. Είχατε χαθεί και σας έδειξα πώς να βγείτε στον κεντρικό. Έχασα τον κεντρικό δρόμο και ήμουν έτοιμη να χτυπήσω για να σας ρωτήσω. Α, θα πάτε ευθεία σε αυτόν τον δρόμο και θα στρίψετε στο δεύτερο αριστερά. Θα σας βγάλει κατευθείαν στον κεντρικό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν χάθηκα. Άφησε την κόρη μου εδώ πριν από 25 χρόνια. Και όταν ήρθα να την πάρω ένα χρόνο μετά, μου είπαν ότι πέθανε στον ύπνο της. Οι συνάδελφοί μας στην Βηρυτό κατάφεραν και βάλαν στο χέρι όλο το κύκλωμα που διακινούσε την κόκα στη Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά, χάρη σε εμάς. Και στον ξένο. Τι είναι αυτά? Το βρήκε ο ξένος στο γραφείο του. Δεν έχει ιδέα ποιος το άφησε όλο. Επίσης μου το έδωσε να δω για αποτυπώματα. Ξέρω τι έκανες 25 χρόνια πριν. Τι σκατά έκανε αυτός 25 χρόνια πριν? Δεν έχουν ιδέα. Ο ξένος έχασε τη μνήμη του το 2006 στο Λίβανο. Δεν θυμάται τίποτα από τη ζωή του ως τότε. Πλάκα κάνεις. Εγώ όχι. Ο ξένος μπορεί. Αλλά δεν νομίζω. Ο Λεμπέσης μου φάνηκε ειλικρινής. Ο Λεμπέσης. Ειλικρινής. Μάλιστα. Γιατί αυτό το ύφος? Ποιο ύφος, εσύ το είπες? Θα τα πάω στο εργαστήριο να δω και αποτυπώματα. Δεν πρόκειται να βρεις τίποτα. Αυτός που συνήθως στέλνει απειλητικά μηνύματα, φροντίζει να μην τον βρουν. Το ξέρω, αλλά δεν χάνουμε τίποτα. Καλημέρα, Στέφανε. Ωραία μέρα σήμερα. Βρε, άντε και. Έλα. Μαζέψου, Πετράτο, και εσύ, άντε τώρα. Να πας στο εργαστήριο για τα αποτυπώματα. Ποια? Τι είναι αυτά, κάνεις χαρτοκοπτική? Γνώρισε την Αλεξία. Τυχαία ήρθε στο γραφείο μου. Τυχαία. Πολύ τυχαία. Δεν είναι όλα αυτά για να είναι τυχαία. Κάτσε. Αν τον άντρα της το λένε Θέμη Κασιμάτη, αυτή δεν τη λένε Σωτηρίου. Είναι το πατρικό της, είπε. Και γιατί να δώσει το γραφείο το πατρικό της και όχι το άντρα της? Δεν το άλλαξε μετά το γάμο, της είπε.
Λοιπόν, να προχωράμε. Μάθε τα πάντα κι αυτή τη Σωτηρίου Κασιμάτη, πώς τη λένε. Και μαλακά, μην καρφωθούμε. Και μην ανακατέψει την πατσίνα σου αυτή τη φορά. Μπορεί να έχω κάνει κάτι 25 χρόνια πριν που είναι καλύτερα να μην το μάθει. Μα καλά, ποιος θέλει ανώνυμα σημειώματα κομμένα από εφημερίδα. Όλοι στέλνουν ή από άλλη SIM ή mail από σερβερ που δεν εντοπίζεται. Άρα είναι μεγάλος. Πάνω από 40-45. Μεγάλο είναι το μάτι σου, Ανδρεού. 45 θεωρείται νεότατος. Μεγαλύτερος από εμάς εννοώ. Μεγαλύτερος από εσάς, Ανδρεού, θεωρείται και ο 35χρονος. Και οι 45χρονες μια χαρά ξέρουν να στείλουν και email και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Και ο ξένος δεν έχει ιδέα σε τι αναφέρεται. Καμία. Σύμφωνα με το Λεπέση. Άρα πρέπει να βρούμε τι έκανε 25 χρόνια πριν. Ψάχνεις κάτι? Ναι. Θέλω να μάθω για αυτούς που έμεναν εδώ δίπλα πριν από 25 χρόνια. Έλα, Παναγία μου. Γιατί είπα κάτι παράξενο? Είσαι ο δεύτερος που έρχεται και ρωτά μετά από τόσα χρόνια. Ποιος άλλος ήρθε? Μια γυναίκα. Πριν μερικές εβδομάδες. Είπε πως είναι φίλη της Βαγγελιός που έμενε εκεί. Όταν μου είπαν ότι πέθανε, δεν... έχασε τη γη κάτω από το πόδι μου, δεν υπήρχε αέρας να αναπνεύσω. Γιατί ένα χρόνο πριν είχα χάσει και το άλλο μου το παιδί. Και ο μόνος λόγος που στεκόμουν όρθια ήταν για να έρθω εδώ να πάρω τη Δέσποινα και να φύγουμε μακριά από αυτό τον καταραμένο. Αλλά όταν το έμαθα, δεν ήθελα τη ζωή μου. Και πήγα να βρω το Μιχάλη μου εκεί που έπεσε στη θάλασσα. Παπαρούνα Μαργαρίτα, στα μάτια σου και εκείνα, την αλάτι και ποιος ξέρει, ίσως γίνω εγώ πιπέρι. Σου κλέψα τα φτερά σου, πεταλού. Κι αν δεν βρήκες το λουλούδι που έψαχνες καιρό, έφτιαξα για σένα φως μου κήπο μυστικό. Τι κάνεις, τρελάθηκες? Θες να πεθάνεις? Θέλω να βρω τον τάφο της κόρης μου. Τότε δεν έψαξα γιατί ήμουν τελείως χαμένη. Μετά πέρασα δύσκολα χρόνια. Τώρα που ήρθα στην Κύπρο όμως, θέλω να τον βρω. Πού είναι? Η αλήθεια είναι πως δεν έχω ιδέα. Και λυπάμαι, αλλά δεν ξέρω καθόλου την περίπτωσή σας. Περίπτωση! Περίπτωση είμαστε για σας, εγώ και το παιδί μου. Σας άφησα εδώ την κόρη μου πριν 25 χρόνια για να τη φροντίσετε. Και την αφήσατε να πεθάνει και δεν ξέρετε καν που είναι θαμένη. Λυπάμαι πολύ για αυτό που σας συνέβη. Αλλά εγώ δεν δούλευα εδώ τότε, ήμουν φοιτήτρια. Ωραία, κάποιος άλλος θα δούλευε. Προφανώς. Θα ψάξω στα αρχεία μήπως μπορέσω να σας βοηθήσω. Την άφησα εδώ για λίγο. Για να την κρύψετε, να μην τη βρει ο άντρας μου. Για ποια αρχεία μου μιλάτε? Θυμάστε σε ποιον την αφήσατε? Μια γυναίκα ήταν γύρω στα 30-35. Αυτή μου είπε ότι πέθανε. Μπορεί να ήταν η τότε διευθύντρια. Ωραία, πού είναι, δεν μπορώ να τη βρω. Αν ήταν αυτή, δυστυχώς δεν ζει πια. Πέθανε πριν 5 χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να ξέρει?
Θα ρωτήσω εγώ, θα ψάξω στα αρχεία ποιος δούλευε εδώ τότε. 25 χρόνια πριν, δεν είπατε? Ναι. Μην ανησυχείτε. Θα βρω εγώ τον τάφο της κόρης σας. Δεν έφυγες ακόμα. Τώρα φεύγω. Δεν μπορώ να βρω τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου. Μήπως τα έχεις δει? Τα λέμε στο γραφείο. Αν έχεις νέα πριν, πάρε μου. Α, τα βρήκα. Α. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ. Θα τα μαζέψω εγώ. Τι είναι αυτό? Ποιο? Ποιοι είναι αυτοί? Ηρέμησε, Χριστόφορε. Εσύ θέλεις να ξέρεις τα πάντα για μένα. Πού είμαι, τι κάνω, πού πάω. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Ξέρεις αυτά που χρειάζεται να ξέρεις. Μου το παίζεις φίλη, ότι και καλά με καταλαβαίνεις και μετά πας και τα λες όλα στον πατέρα. Τι είπες η Χριστίνα για μένα και τα έχει βάλει μαζί μου? Και δεν μου λες, δεν καταλαβαίνω τι σε νοιάζει τόσο πολύ η γνώμη της Λίλιαν. Μια συναδελφό σου είναι. Ή μήπως θα θέλεις να είναι κάτι παραπάνω? Δεν θα το έκανε αυτή η Κασιμάτη που είχε έρθει χθες? Και αν δεν είναι αυτή, τότε είναι η άλλη οχιά. Εσύ την έβαλε στην τσάντα της γυναίκας του? Εκεί μεγάλωσα. Δεν θέλω να μάθει κανείς ότι ψάχνεις. Ούτε η Ανδρέου, ούτε κανείς. Τι να μην μάθει η Ανδρέου? Πώς θα βρούμε τι έκανε ο ξένος 25 χρόνια πριν? Αν αυτός μπορέσει να την βρει, αγάπη μου, εγώ είμαι Φουρέιρα. Ποιος? Α, δεν πάμε καθόλου καλά εδώ μέσα. Πήγα στο χωριό. Στο σπίτι που έμενα με την οικογένειά μου. Εδώ έμενε η Βαγγελιό με εκείνο τον Ελένο. Και τα αγγελούδια της. Τα λάτρευε τα παιδιά της. Όμως εκείνος τα κατάστρεψε όλα με τη ζήλια του. Έμαθα ότι η μάνα μου ζει. Thank you.